Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Υπουργός ξεκίνησε πολύ περήφανος γιατί ότι έδωσε τα έξοδα κηδείας, τα οποία κρεμούσαν. Καθόλου τυχαίο δεν είναι. Κηδεία είναι ολόκληρος ο προϋπολογισμός. Και αυτός και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος. Κηδεία. Κηδεία για τους εργαζόμενους. Μην προσπαθείτε να τον παρουσιάσετε. Έχω ακούσει από το πρωί σχεδόν το 95% των ομιλητών. Και οι περισσότεροι κυβερνητικοί βουλευτές επιμένετε να λέτε κάτι το οποίο δεν στέκει. Ότι είναι ένας δίκαιος προϋπολογισμός. Σε ένα καπιταλιστικό κράτος, με έναν ανταγωνισμό και της προηγούμενης κυβέρνησης και της τωρινής, να τα βγάλετε πέρα με έναν συναγωνισμό, ένα τρέξιμο, σε μια επεκτατική και ινσιανή προσέγγιση της οικονομίας σε συνθήκες πανδημίας, έρχεται και μας λέτε ότι είναι δίκαιος ο προϋπολογισμός. Αυτός ο καπιταλιστικός προϋπολογισμός είναι δίκαιος. Από πότε είναι δίκαιος ο καπιταλισμός για να είναι δίκαιος ο προϋπολογισμός του? Υπάρχει δίκαιος καπιταλισμός? Κοροϊδευόμαστε εδώ μέσα όταν μιλάμε για τον προϋπολογισμό. Και ερχόμαστε και τα λέμε αυτά κρυμμένα πίσω από νούμερα. Απ' τη μία μεριά έχετε επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις και προς το κεφάλαιο, το μπουκώνετε, και από την άλλη αυξάνετε το δημόσιο χρέος. Από το 180 το 208 και έχει, δεν φάω εγώ τώρα χρόνο να μιλήσω με νούμερα. Τα είπανε οι σύντροφοί μου πολύ καλύτερα από μένα πιο πριν τα νούμερα και τα αναλύσανε. Αλλά για να δούμε, ένας από αυτούς που ξέρω και επιδοτήσατε και έγινε και βαβούρα, τι έκανε μόλις τον επιδοτήσατε? 35 απέλησε και 46 λήξαν τις συμβάσεις και δεν τις ανανέωσε. Αφήσατε το 35 με το 46, να δείτε πως οι άνεργοι μείνανε. Χάρμα επιδότηση, αριστούργημα, δικαιοσύνη, καταπληκτική. Ακούω πολλές φορές ενδιαφέρον και έγεστε για τους ανάπηρους, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 14 σχολεία. 14 σχολεία με την κριτήρια. Υπάρχουν ολόκληρες περιφέρειες που μένουν χωρίς ειδικά σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. 14. Μέχρι σήμερα τι έχετε επενδύσει εκεί? Φράγκο, κανένα σας πριν. Πήρατε προσωπικό. Και ποιος σας είπε ότι αρκεί? Και πού είναι το εξειδικευμένο? Α, είμαστε σε ψηφιακή εποχή. Τι είναι η ψηφιακή εποχή και η καινοτομία? Είναι το λέξη πιπίλα. Είναι η πιπίλα για το κλάμα και το στέναγμα των λαών, που δυστυχώς, τώρα όμως έρχεται και αυτό να σας φοβίζει, εγκατέλειψαν την αντίληψη ότι χωρίς αγώνα και χωρίς κεντρικό σχεδιασμό δεν γίνεται τίποτα. Τι θα κάνετε? Τον κεντρικό σχεδιασμό του σοσιαλισμού θα τον αντικαταστήσετε, νομίζετε, με την ψηφιοποίηση? Προσπαθώ να το πω σε όλους τους τόνους. Τι κάνατε? Σας έπιασε κομμουνιστική ιδεολογία στην ψηφιοποιημένη, φιλελεύθερη και ενσιανή εποχή και εκδοχή της τον 21ο αιώνα λόγω πανδημίας? Μας δουλεύετε δηλαδή? Η ύφεση ερχότανε. Ήταν ορατή και ήταν και παγκόσμια. Όσο παγκοσμιοποιημένος είναι και ο καπιταλισμός και το κεφάλαιο. Και ο πόλεμος μεταξύ τους. Των πολυεθνικών. Το ίδιο συμβαίνει σήμερα και στο εμβόλιο και στο φάρμακο και παντού. Εκεί λοιπόν γιατί δεν μιλάτε? Πώς να μιλήσετε? Το λένε ομά. Η Pfizer το λέει ομά. Οι όλες οι εταιρείες το λένε ομά. Θα πάρουν εμβόλιο πρώτα αυτοί που έχουν πληρώσει προκαταβολή. Χοντρά λεφτά προκαταβολή. Άρα η επιστημοσύνη και η καινοτομία είναι συνάρτηση του κεφαλαίου. Όποιος έχει θα πάρει πρώτος εμβόλιο. Αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων. Στη χώρα μας όμως, με την καινοτομία, τι κάνετε? Παίρνετε την καινοτομία και την κρύβεστε πίσω από την καινοτομία για να αγοράζετε φτηνό επιστημονικό δυναμικό, το οποίο μετά αποκτά αυτή τη σχέση εργασίας που ξέρουν όλοι. Τρίμηνες, πεντάμηνες συμβάσεις, μία συμβασούλα έργου εδώ, 5-8 μήνες εκεί, 3 μήνες παρακάτω, και αυτό είναι όλο. Έρχεστε λοιπόν και πτάζετε τι με αυτό τον προϋπολογισμό. Δεν βαρεθήκατε να σπάτε παρθενιές αυτού του συστήματος? Μα από το πρωί παρθενιές σπάτε. Και λυπάμαι που γίνομαι, πώς θα σας το πω, φτηνά σεξιστική περί αυτό το θέμα, αλλά πρώτη φορά διακορεύσατε το ζήτημα αυτό. Πρώτη φορά διακορεύσατε το ζήτημα εκείνο. Πρώτη φορά διακορεύσατε το ζήτημα εκείνο. Μα τι είναι όλα αυτές οι πρωτιές που έχετε?
Πού είναι, πού βρήκατε μια ευτυχία επιπλέον σε αυτή τη στιγμή στη διαχείριση της πανδημίας? Η διαχείριση της πανδημίας δεν έχει ταξικό πρόσημο? Δεν σχετίζεται με τις σχέσεις παραγωγής? Μια ματιά γύρω σας. Τα μέτρα που παίρνονται στη Βουλή. Πείτε μου που να με πάρει και να με σηκώσει. Σε ποια βιομηχανία εφαρμόζονται? Πότε υποχρεώσατε έστω και με μια διαταγή κάποιον? Σε ποιο συσκευαστήριο? Σε ποιο κοκκιστήριο? Σε ποια θρησκευοποίηση? Σε ποια βιομηχανία, σε ποια βιοτεχνία εφαρμόζονται τα μέτρα που εφαρμόζουμε εμείς εδώ μέσα? Για να είμαστε ασφαλείς. Που κάνουμε τεστ, που έχουμε πλεξιγκλάς, που έχουμε τούτα, που έχουμε εκείνα. Που έρχεται ένας δυστυχής άνθρωπος ή μια κυρία και καθαρίζει κάθε τρεις και μία για να ανεβούμε να μιλήσουμε. Υπάρχει ίχνος. Ούτε το ένα εκατοστό από αυτά τα μέτρα δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος για αυτά. Πουθενά σε κανένα χώρο εργασίας μαζικό. Και εκεί γίνεται η μετάδοση. Και κάθεσαι και συζητάτε για τους ανθρώπους που είναι η τηλεργασία και που είναι το θαύμα η τηλεργασία. Την ημέρα που θα σηκωθεί σε μαύρη οθόνη υπολογιστών από τα παιδιά μέχρι τους γέρους το απεργό, και εκεί που δεν θα μπορείτε να εισπράξετε και την αξία και την υπεραξία της υπερεργασίας, της κακοπληρωμένης, δωρεάν και απλήρωτης που έχετε βαφτίσει τηλεργασία, τότε θα δούμε πού πάνε τα πράγματα. Γιατί κάνετε πλατφόρμα για να δίνετε συντάξεις. Ποιες συντάξεις? Δεν μπορεί να τις δίνετε και σε ένα λεπτό? Άμα τις δίνετε σε ένα λεπτό και είναι κουτσουρεμένες και δεν φτάνουν για να ζήσει κανένας, τι σημασία έχει να τις δώσετε σε ένα λεπτό? Θα πάθει ένα λεπτό νωρίτερα συγκοπή αυτός που θα δει τι παίρνει. Αυξήσατε τι αυξήσατε? Γυρίσατε πίσω τίποτε από όλα αυτά? Να σας πω εγώ τι γυρίσατε πίσω. Ακόμα και στην εξωτερική σας πολιτική γυρίσατε πίσω τις χειρότερες στιγμές. Αυτές για τις οποίες μόνο το κουκουέ μπορεί να είναι περήφανο, που ήταν στον δρόμο μαζί με τον ελληνικό λαό. Και έστειλε τα παιδιά και την νεολαία, όχι να λένε τι κάνεις εκεί και τι δεν κάνεις έτσι, αλλά να αντιστέκεται στο πέρασμα της χώρας από συμμαχικά ξαναστρατά εξοπλισμένα. Ξαναφέρνετε την Ολμπράιτ, τον έναν, τον άλλον στα Βαλκάνια που τα διαλύσανε για να τα φέρουν στα μέτρα των Αμερικανών και των Ευρωπαίων συμμάχων σας, και σήμερα πάνε να τα ξαναφέρουν με καινούργιους πολέμους, με καινούργια κεφάλαια και με καινούργια παιδιά που θέλετε να στείλετε στους καινούργιους γεωστρατηγικούς αναμορφωτικούς πολέμους. Η διαφορά είναι ότι βρισκόμαστε σε μια κρίση, είναι η αλήθεια, σχεδόν 100 χρόνων που δεν έχει εμφανιστεί παγκόσμια. Αλλά αυτή τη λύση πώς θα τη βρείτε? Θα τη βρείτε με τον ίδιο τρόπο που θέλετε να φτιάξετε μια καινούργια συμφωνία τέτοια και με τέτοιο τρόπο ώστε να εξαφανιστεί η εργασία. Γι' αυτό και σε όλους τους λόγους ακούστε κάτι. Οι επιδοτήσεις στο κεφάλαιο, οι επιχειρήσεις, και από την άλλη μεριά ποτέ οι εργαζόμενοι, οι εργάτες. Η αγορά της εργασίας. Νομίζετε ότι στον 21ο αιώνα θα εξακολουθήσετε να αγοράζετε και να πουλάτε εργάτες σαν και εργαζόμενους, σαν να είναι κονσέρβες. Είστε γελασμένοι. Το βλέπετε ότι έρχεται και γι' αυτό καμώνεστε τους σωτήρες. Μέχρι να πάρει κάποιος πρέφα ότι οι σωτήρες μάλλον είναι σαν κάτι τηλεοπτικούς πάστορες στο αμερικάνικο μηντιακό σύστημα που τάζουν σωτηρία, δεν θα περάσει πολύ καιρός. Και όταν το πάρει θα σπάσουν οι τηλεοράσεις. Πιστέψτε με, θα αλλάξουν τα αποτελέσματα. Από τις κάλπες και τα συνδικάτα μέχρι τα πεζοδρόμια και τις φυλακές. Καταψηφίζουμε έναν τέτοιο προϋπολογισμό.